Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος αποτελεί τη φυσική συνέχεια της προηγούμενης θητείας. Μιας θητείας δύσκολης, αλλά και συνάμα ουσιαστικής, για την προσπάθεια της χώρας μας να απαλλαγεί από τις αμαρτίες 40 ετών που οδήγησαν στα τελευταία 5 καταστροφικά χρόνια. Στη δική μας συνείδηση, η νίκη των πρόσφατων εκλογών δεν θάμπωσε, ούτε αλλίωσε τους στόχους που είχαμε θέσει στις προγραμματικές μας θέσεις, στις πρώτες προγραμματικές μας δηλώσεις. Η νέα εντολή που μας έδωσε ο λαός είναι μια εντολή ευθύνης και ωριμότητας. Είναι μια εντολή να ξεμπερδέψουμε με το παλιό και τις φαύλες πολιτικές που μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά τις δυσκολίες συμφωνίας που υπογράψαμε. Όμως ταυτόχρονα απέδειξε με την ψήφο του ότι μόνο εμάς εμπιστεύεται για να εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία. Με κοινωνική δικαιοσύνη και με προοπτική μιας ουσιαστικής παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Για μας, ζητούμενο δεν ήταν ποτέ η επιβεβαίωση. Ήταν και είναι η ουσιαστική άσκηση πολιτικής που θα φέρει το όραμά μας για θωράκιση των αδυνάτων στην κοινωνία και για την εγκαθίδρυση του κράτους δικαίου στη χώρα. Η δική μας διακυβέρνηση θα έχει ιστορικό νόημα μόνο όταν πάνω σάρκα και οστά εκείνες οι κοινωνικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα ισοπεδώσουν ό,τι παλιό και φθαρμένο λειτουργεί ακόμα σε αυτόν τον τόπο. Σε βάρος των πολλών με τις ευλογίες της οικονομικής ολιγαρχίας. Και μια που αναφέρομαι στην οικονομική ολιγαρχία, θα ήθελα να ξέρω, κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης, τι θα κάνετε αλήθεια με το νομοσχέδιο για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, τις οποίες λιμένονται οι ολιγάρχες. Δεν μας απαντήσατε σε αυτό. Εμείς θέλουμε και θα καταφέρουμε να φέρουμε ένα νέο οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο στη χώρα. Ένα παραγωγικό μοντέλο με κοινωνικό, φιλεργατικό και περιβαλλοντικό πρόσημο. Για να το πετύχουμε αυτό, θα αξιοποιήσουμε κάθε παραγωγική δύναμη του τόπου, ενισχύοντας νεοφυγείς επιχειρήσεις, την καινοτομία και την έρευνα. Θα προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση νέου αναπτυξιακού νόμου και θα αξιοποιήσουμε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες, όπως το ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία οικονομίας υψηλής τεχνολογίας, εξειδίκευσης και καινοτομίας. Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι και η προσέλκυση ξένων ιδιωτικών επενδύσεων, με όρους όμως διαφάνειας και προστασίας του δημόσιου συμφέροντος. Γι' αυτό άλλωστε προσανατολίζουμε το νέο Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας να λειτουργήσει με όρους πραγματικής αξιοποίησης και όχι με όρους ξεπουλήματος όπως έκανε μέχρι σήμερα το αμαρτωλό ΤΑΙΠΕΔ. Γι' αυτό επίσης θα θεσμοθετήσουμε ειδικό δημόσιο φορέα προσέλκυσης επενδύσεων που θα διασφαλίζει ένα καθαρό επενδυτικό περιβάλλον για τους επενδυτές. Μακριά από μίζες συμμετέρων και υποχρεωτικές αναθέσεις σε συγκεκριμένα γραφεία μελετών και εργολάβων που τυχάνει να είναι και συγγενείς πολιτικών. Ένα φορέα που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και θα περιορίζει το κόστος της γραφειοκρατίας για τον επενδυτή. Για εμάς, ανάπτυξη δεν είναι η ισοπαίδωση των εργασιακών σχέσεων και η εγκαθίδρυση εργασιακού μεσαίωνα. Γι' αυτό άλλωστε είναι προτεραιότητά μας η επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των προστατευτικών ρυθμίσεων για τη μισθωτή εργασία. Μέσα στη συμφωνία που φέραμε υπάρχει ζωτικός χώρος ώστε να εισαχθούν ισοδύναμα μέτρα για τα φορολογικά, για τα εργασιακά, για τα συνταξιοδοτικά. Άξονες που θα υπερασπίσουμε ξανά με εκ νέου διαπραγμάτευση και παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων. Πιστεύουμε στις μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο. Και τώρα είναι η ίστατη ώρα που πρέπει και να τις δομήσουμε και να τις εφαρμόσουμε. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις είναι η εφαρμογή επιτέλους του περιουσιολογίου και του κτηματολογίου. Ρυθμίσεις που περιλαμβάνονταν σε όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν περιέργως. Τέτοια μεταρρύθμιση είναι αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης για την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και τον εξορθολογισμό των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των δημοσίων φορέων με την ταυτόχρονη εφαρμογή εθελοντικής κινητικότητας.
Ίσως σημαντικότερη μεταρρύθμιση είναι η καθιέρωση ενός πραγματικά απλού και δίκαιου φορολογικού συστήματος, που θα καταπολεμά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή και ταυτόχρονα θα κατανέμει τα βάρη στους πολίτες με κριτήριο την αναδιανομή του εισοδήματος. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και επειδή θέλω να μείνω στο χρόνο, θέλω να απαντήσω και σε κάτι που υπόθηκε πριν. Και επειδή προεκλογικά είπατε ψέματα, αλλά να τα λέτε και σήμερα, αυτό είναι πολύ. Γιατί σήμερα μας είπατε ότι επιβαρύναμε τη χώρα με 86 δις. Να δούμε ποια είναι αυτά. Μειώσαμε κατά 11 δις το χρέος της χώρας από το 2ο ως τον 6ο του 2015, πληρώνοντας από το υστέρημα του ελληνικού λαού αυτά τα 11 δις. Μεταφέραμε 48 δις με χαμηλότερα επιτόκια μεταφέραμε αυτό το χρέος που υπήρχε. Τα 25 δις της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών δεν θα γίνει με τις διοικήσεις που εσείς είχατε στις τράπεζες. Εάν πάρουν τα 25 δις, τότε θα βάλουμε, ναι κυρία Βούλτεψη, θα βάλουμε δημόσιο management. Θα βάλουμε δημόσιο management και θα το δείτε. Θα το δείτε, θα το δείτε. Όσο για τα 8 δις που απομένουν, είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα που έτσι κι αλλιώς εσείς οι ίδιοι έπρεπε να είχατε αντιμετωπίσει και το ξέραμε πάρα πολύ καλά από το Γενάρη. Εσείς φορολογήσατε τη χώρα και το ξέρετε. Και εμείς θα τη σώσουμε και το ξέρετε.